Άρα μπαίνουν. Λογικά μπαίνουν, είναι ίσως θα μπουν με ένα 3,2-3,3. Και δεν είναι η λαϊκή ενότητα. Η λαϊκή ενότητα μετά μέχρι τώρα μένει εκτός. Να πω κάτι για τη λαϊκή ενότητα, επειδή υπάρχει αρκετή ενσωμάτωση στη Β' Πειραιά. Το τονίζω αυτό γιατί είναι η περιφέρεια που εκλέγονταν ο κ. Λαφαζάνης. Ναι. Είναι αδύνατο με τα ποσοστά που δίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό η Β' Πειραιά να μπει η λαϊκή ενότητα στη Βουλή. Είναι αδύνατο. Κοιτάξτε, τη Β' Πειραιά είναι εδώ. 4,5% σε αυτή την περιφέρεια. Μια 8-κομματική βουλή δηλαδή, Ηλία. Λογικά, 8-κομματική βουλή. Πρώτο επικράτεια. Τα πρώτη επικράτεια. 34,9 για τον ΣΥΡΙΖΑ. 28,9 αν βλέπω καλά για τη Νέα Δημοκρατία. 7,3 για τη Χρυσή Αυγή. 7,1 για το ΠΑΣΟΚ. 5,5 για το ΚΚΕ. 3,6 δεν θα μπει, ούτε για το ποτάμι, 3,6 για το... Πάντα λείπουν οι... Είναι 6 μονάδες πάντως. Ναι, είναι πιθανόν πάνω από 5 μονάδες. Α, είναι πιθανό, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, πάνω από 5 μονάδες. Ναι, 5 μονάδες εδώ. Να πω και κάτι ακόμα που να τροφοδοτήσει τη συζήτηση. Εάν σταθεροποιηθεί αυτό το αποτέλεσμα, ένα προς 35 και οι ανεξάρτητοι Έλληνες περίπου 3,5 και κάτι παραπάνω, τα δύο κόμματα μαζί ξεπερνούν τις 151 προέδρες, άρα δηλαδή κάνουν κυβέρνηση πάλι με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Δηλαδή αρκούν οι ανεξάρτητοι Έλληνες για να υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Με συγχωρείτε πολύ πάντως, αλλά στο σενάριο αυτό που ελέγεται ως αριστερή παρένθεση, τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας το γυρνάνε τελείως τούμπα. Δηλαδή υπογράφει μνημόνιο, διασπάται ο ΣΥΡΙΖΑ, κάνει εκλογές. Και καταφέρνει να ξανακερδίσει, να βάλει το καμένο στη Βουλή και να βγάλει το Λαφαζάνη έξω από τη Βουλή. Παρακαλώ πολύ, μπορούμε να ξαναέχουμε το χάρτη, γιατί είναι περίπου τα πήρα όλα. Μην τα κάνετε στιγμία, γιατί δεν προλαβαίνουμε να τα βλέπουμε. Είναι μικρή ενσωμάτωση. Είναι ακόμα μικρή ενσωμάτωση. Ναι, ναι. Η ενσωμάτωση είναι το 8%. Αλλά δίνει μία εικόνα για το πού. Το ξέραμε κιόλα. Είναι ισχυρό ο ΣΥΡΙΖΑ και πού διεκδικεί την πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Κύριε Βούτση. Ναι, καλά. Συγγνώμη. Τι καλά. Αυτή ήταν λοιπόν, άρα δηλαδή η εκτίμησή μα, τουλάχιστον τη τελευταία εβδομάδα. Επιτρέψτε μου να ρωτήσω. Βεβαίως, ό,τι θέλει. Λοιπόν, ευχαριστώ.